γίναμε σοφότεροι από κάτι από τη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί η μονομαχία των δύο θα τη δούμε σε λίγες ώρες. Κοιτάξτε, προσπάθησα να το πω και χθες, θα το πω και σήμερα. Είναι η 16η. Από το 88. Η 16η. Συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο αυτών που πρόταση είναι. Πρόταση της πιστείας. Πρόταση της πιστείας, ναι. Όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά η μία ήταν για τον Στουρνάρα, η άλλη ήταν για τον Πολάκη. Και για υπουργούς. Και για υπουργούς. Λοιπόν, ουδέποτε βγαίνει σοφότερος. Είναι σαν να κάνεις μία περίληψη πεπραγμένων. Όταν δεν γίνεται και προεκλογικά, γίνεται και μία συμπερίληψη. Ακριβώς σας το λέω. Γίνεται μία ενσωμάτωση των πολιτικών και μία επικοινωνιακή εξώδηση δημοσίου, ενώ είναι δημόσια, μεταδίδεται συνεχώς. Είναι ένα live στημένο ποδοσφαιρικό μάτς. Είναι reality. Με λίγο ρανταπλάν μέσα, λίγο... Κοιτάξτε να δείτε τώρα, να θίγει κάποιος το ρανταπλάν, εγώ έχω πρόβλημα. Ίσως είναι από το συμπαθέστερα κοινοειδή των κινουμένων σχεδίων ο ρανταπλάν. Είναι reality. Καλά είναι, να κάνει κάποιος να τον αφήσει στην ησυχία του. Είναι reality. Δυστυχώς δεν είναι reality. Γιατί αν ήταν reality, σε ένα βαθμό θα πάταγε και στην πραγματικότητα. Θα είχαμε και αποχωρήσεις. Από την ώρα που είναι έτσι. Θα είχαμε και αποχωρήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Σκέφτομαι τι καθόταν σπίτι του ένα συνταξιούχο, α πούμε, πε ότι έβλεπε και λέω συνταξιούχο, γιατί οι άνεργοι συνταξιούχοι κάθονται στο σπίτι και μπορούν να δουν τηλεόραση και αυτοί που δεν έχουν λεφτά για να βγουν έξω. Εδώ δεν έχει λεφτά να πα στο σούπερ μάρκετ. Θα σηκωθεί να βγει νυχτερινή ζωή, αποκλείεται. Να τσικνοπέμπτη και αν και θα δούμε με τι ακριβώ κρέα. Σκέφτομαι λοιπόν να κάθεται ένα συνταξιούχο. Από τους συνταξιούχους κοιτάνε την επικουρική τους, δεν έχουν πάρει δραχμή αύξηση. Κοιτάνε 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, δεν έχουν πάρει δραχμή αύξηση. Και υπάρχει και μία μερίδα που πήρε μία αύξηση, που άμα βάλεις την αύξηση μαζί με τον πληθωρισμό, πάλι στο μείον είναι. Σε τι βγήκανε σοφότεροι αυτοί και σε ποιο βαθμό βγήκανε κερδισμένοι. Η συνταγματολογική ανάλυση των υποκλοπών πόρο απέχει της πραγματικότητας. Δυστυχώς έχω την εμπειρία και το θυμούνται οι συνάδελφοί μου που είναι εδώ όλοι τους. Έχω την εμπειρία να είμαι ο άνθρωπος ο οποίος είχε στο ραδιόφωνο το μεσημέρι τον Ντόμπρα στον Top FM πρώην μνημονεύτων, ο οποίος παραδέχτηκε τις υποκλοπές και τους κουριούς. Τώρα οι κουριοί έχουν γίνει. Σας αφορά και τώρα ως κομμουνιστικό κόμμα. Έχετε υπόψη. Είχα πάρει τηλέφωνο τότε να έβγαινε σε άλλο ραδιόφωνο για να μιλήσει. Απολύτως. Και είχα πάρει τηλέφωνο για να μιλήσει στον Αντένα. Μοιραζόταν σε κασέτες περί των κοριών στην Ομόνοια. Γιατί τότε δεν είχαμε τα διαδίκτυα. Ήμουν 9 και γέρασα λοιπόν. Γιατί παρακολουθούν τον απεριστατικό. Οι κουριοί τώρα έχουν γίνει. Ακούστε. Μαρία ήταν σκηνές απειρού κλείνω με έναν πολύ απλό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να πολλούνται προϊόντα. Ανοίξτε και το διαδίκτυο να δείτε διαφημίσεις. Μπορείτε να γίνετε παρακολουθητές ανά πάσα στιγμή. Ναι. Στο διαδίκτυο μπορεί να αγοράσω τη συσκευή θέλεις, παιδάκι μου, για να παρακολουθήσω ποιον θέλεις. Τι, Predator. Ναι, όχι καλέ, Predator θες πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν, με πολλά λεφτά ή με λίγα λεφτά και με την νομοθεσία την ευρωπαϊκή και την ελληνική την υιοθετημένη, όλοι μπορούν να παρακολουθούν όλους. Πίσω από αυτό μπορείς να κρύψεις άπειρες πολιτικές. Να πάρεις γαλόνια, να τα βγάλεις. Στην πιάτσα. Να πάρεις τους πάντες να τους βγάλεις στην πιάτσα. Να δώσεις και την αντίληψη του criminality, διότι μέχρι τώρα ξέραμε τις κασέτες για το αυτό, τις κασέτες για εκείνο, για τα στημένα μάτς. Και υπάρχει ένα κουκουέ, το οποίο από το 16 το έχει καταγγείλει. Από το 16. Δεν έχετε πάρει απάντηση ακόμα. Όχι, μα δεν είναι αυτό. Από το 16 μέχρι αυτή τη στιγμή ναι. Που μιλάμε, έχετε ακούσει ποτέ ότι καταλύεται ωραία. Η δημοκρατία. Πρόσεξε. Καταλύει τη δημοκρατία. Αυτό είναι ένα έγκλημα. Το έχετε ακούσει από κανένα στόμα το 16, το 17, το 18, το 19, το 20, 21, 22. Για το κουκουέ. Όχι. Γιατί στο κουκουέ είναι φυσιολογικό να το παρακολουθείς. Είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είσαι ΑΝΕΛ, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι Χρυσή Αυγή. Είναι νορμάλ να παρακολουθείς το κουκουέ. Δεν ταράχτηκε η δημοκρατία με το κουκουέ. Με όλους τους άλλους που παρακολουθούνται. Η δημοκρατία παθαίνει σύγκριο. Όταν παρακολουθούνται οι κομμουνιστές, όλα είναι καλώς καμωμένα. Τελεία και παύλα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μα δεν μπορεί να ανοίγεται το θέμα των υποκλοπών επί του προσώπου Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι ξεκίνησαν οι υποκλοπές. Μην υποκρίνεστε όλοι σας για πρόσωπα και αποπροσωποποιημένα. Και λέμε φούμαρα. Η υπόθεση ξεκίνησε προσωποποιημένα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και όταν υπάρχει κόμμα 7 χρόνια πίσω από τον Ανδρουλάκη, που δεν είναι προσωποποιημένο, είναι απρόσωπο το κόμμα, δεν το έχετε ανοίξει. Λοιπόν, έρχεται ο Ανδρουλάκης την ώρα που θέλετε να κάνετε συμμαχίες. Συμμαχίες θέλετε να κάνετε. Φούμαρα δεν λέω. Ξεκινάει το Predator εκεί και μετά είστε η σύνθεση ΑΕΠ και Predator. Καταρχάς έχει δίκιο η κυρία Κανέλη για το κουκουέ. Οποτεδήποτε και αν παρακολουθούνται το κουκουέ και από οποιονδήποτε. Και με εντολή ποιου. Και με εντολή οποιουδήποτε. Είναι προφανώς καταδικαστέο.
Εδώ όμως έχουμε δεν να κάνουμε. Δεν δόθηκε μια απάντηση. Γιατί σήμερα. Αυτή είναι η θέση μας τουλάχιστον. Ούτε διερευνήθηκε. Αυτή είναι η θέση μας. Βρέμα Νούλα, από το 16. Από το 16 μέχρι το 19 εγώ κυβερνήθηκα. Εγώ ρωτούσα. Εσύ κυβερνούσε, Κριστιανέ. Εγώ σκουκουέ ρωτούσα. Και εσύ που κυβερνούσε δεν μου απαντούσε. Και τώρα μου λε ότι έχω δίκιο. Ξέρει αν τη νιώθω δηλαδή. Ξέρει αν τη νιώθω. Ότι πώ έγινε εκείνη την ημέρα και που έφαγα την μπουνιά. Ο ένας έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, η άλλη έγινε περιφερειάρχης. Καλά, και εγώ έμεινα κουκουέ να ρωτάω γιατί με παρακολουθείτε. Κυβερνήσεις. Έλεος. Μπήκαν στο σπίτι μου. Πήγα στην ΑΔΑΕ. Μπήκαν στο σπίτι μου τα βασισταριά. Μου πήραν τα τηλέφωνα. Πήγα στην ΑΔΑΕ. Άνοιξα τα τηλέφωνά μου. Ξέρεις που βρήκα το τηλέφωνό μου. Το τηλέφωνό μου, ξέρετε που το βρήκα. Και έχω κάνει μήνυση που δεν έχει εκδικαστεί ακόμα. Ξέρεις από πότε? 2013 που θα μου μιλήσετε για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Σε χέρια στρατιωτικού στην ΕΛΔΙΚ. Ορίστε. Το δικό μου το τηλέφωνο. Τους υπολογιστές μου και τα υπόλοιπα δεν τα βρήκα πουθενά. Θέλεις να μιλήσουμε πόσες φορές στο τηλεφωνικό κέντρο η συνακρόαση ήταν ορατή σε βαθμό προκλητικό που να μοιάζει με βουλώστε το. Με άπειρες παρεμβάσεις του ΚΚΕ επί και των δύο κυβερνήσεων και μία ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και μία Νέα Δημοκρατία. Μέσα τα προϊόντα που βάζετε στο ψυγείο σας έχουν απάνω ρίφ και ξέρουν οι αγορές και οι πολιτές των προϊόντων τι καταναλώνετε περισσότερο και τι καταναλώνετε λιγότερο. Έχω κάνει ερώτηση γι' αυτό πριν από πολλά χρόνια. Δεν το συζητάμε καν. Υπάρχει μία παρακολουθηματική διάσταση την οποία την ξέρουν όλοι εδώ. Από την ώρα που υπάρχει η παράδοση του συνόλου της πολιτικής ζωής που είναι μέσα στη φύση του καπιταλισμού, είτε σας αρέσει είτε όχι. Όχι, δεν είναι. Οι δύο-τρεις μεγάλοι που έχουν τις πλατφόρμες και τα μέσα. Και το εμβόλιο μπήκε στο κινητό. Κοιτάξαμε πάντα και το μη καπιταλισμό. Και εκεί παρακολουθήσει και εσύ συμπατήσει σε έναν βαθμό. Από πλευρά εξουσία και κρίση. Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Πάμε σε μια συζήτηση σε βάθος. Ξέρετε κάτι, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δύσμηρη πραγματικότητα και το τι χρειάζονται οι πολίτες. Όχι, δεν μπορείτε. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι η